Είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσφέρουν στην ομάδα και σήμερα τιμάμε τον Βίτορ, ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως και στο χθεσινό παιχνίδι που έβαλε το ένα πολύ σημαντικό γκολ με τη Μακάμπη. Και σαν ποδοσφαιριστής επιθετικός που ήμουν εγώ, είναι πολύ σημαντικό για έναν αμυντικό ποδοσφαιριστή να σκοράρει και ειδικά σε κρίσιμες και σε κέραια σημεία του παιχνιδιού, που ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι ένας αμυντικός παίκτης, ιδιαίτερα σε μια χρονιά, να μπορεί να βάζει κάποια γκολ. Βλέπουμε ότι η αρχή έγινε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εύχομαι έτσι να συνεχίσει, έτσι ώστε σε παιχνίδια τα οποία η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να επιτύχει κάποια γκολ ή μπορεί να ξεκλειδώσει κάποιο παιχνίδι, να είναι αυτός και ιδιαίτερα ο χώρος της άμυνας, ο οποίος βοηθάει στην επίτευξη των γκολ. Συγχαρητήρια. Η κεφαλιά είναι συντερφορήσια, που λέμε, που κάνει ο Μιγγέλ. Είναι συντερφορήσια, πραγματικά είναι μια κίνηση η οποία κάνει πάνω στο χώρο. Βλέπουμε ο Βίτορ ζητάει τον γκολ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάνει την κίνηση πάνω στην μπάλα. Είναι μια κίνηση την οποία πρέπει να κάνει ο σέντερφορ. Ίσως ο σέντερφορ είναι αυτός ο οποίος οι αντίπαλοι κεντρικοί αμυντικοί τον έχουν επί την επιτήρησή τους και έτσι ελευθερώνεται ο Βίτορ και πετυχαίνει αυτά τα γκολ. Συγχαρητήρια και έτσι να συνεχίσει. Πριν από μια εβδομάδα είχε πει ότι όταν ερχόταν στον ΠΑΟΚ είχε βάλει σαν στόχο τα 5 γκολ συνολικά. Ο επόμενος ποιος είναι? Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω βάλει κάποιον άλλον συγκεκριμένο στόχο. Όντως το είχα πει να μπορέσω να σκοράρω τα 5 γκολ που ήταν το ρεκόρ καριέρας μου. Τώρα το πέτυχα και παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε πόσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου σε αυτό το τομέα. Τα γκολ που βάζει είναι θέμα ταλέντου, θέμα δουλειάς στις εκτιμένες φάσεις. Έχει κανένα μυστικό με το Λίνο, τα λένε και στα πορτογαλικά. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων όλων αυτών που είπαμε. Χρειαζόμαστε μια καλή κεφαλιά, μια καλή τοποθέτηση στην περιοχή, αλλά χρειαζόμαστε και έναν εκτελεστή ο οποίος να μπορεί να βάλει την μπάλα στη σωστή θέση για να έρθει τον γκολ. Στους επιθετικούς ομάδες, τι λέει που τους έχει ξεπεράσει τα γκολ? Δεν τους λέω κάτι εγώ. Αυτοί μου κάνουν λίγο πλάκα, αυτοί σαρκάζονται για το γεγονός ότι έχω εγώ περισσότερα γκολ από αυτούς, αλλά νομίζω ότι δεν έχω τίποτα να τους πω. Στο τέλος της σεζόν σίγουρα θα έχουν περισσότερα γκολ από μένα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς να πρέπει να δεχτεί αυτός πρώτος γκολ για να ξυπνήσει. Επειδή είναι και στην άμυνα, μπορεί να το εξηγήσει αυτό? Ίσως θα πρέπει να μπαίνουμε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι στους αγώνες. Χθες νομίζω ότι είχαμε ένα καλό ξεκίνημα, όμως με ένα ή δύο λάθη τους δώσαμε το προβάδισμα. Όμως παρόλα αυτά μετά δείξαμε πολύ καλή συμπεριφορά και νοοτροπία και καταφέραμε και πήραμε το πιο σημαντικό που είναι το αποτέλεσμα. Σε κάθε γκολ που βάζει, βλέπουμε αυτός που το πανηγυρίζει περισσότερο από όλους είναι ο Κατσουράνης. Τρέχει, τον αγκαλιάζει, πανηγυρίζουν μαζί. Πώς θα πάει μαζί το κεντρικό δίδυμο και πόσο τον έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ? Είναι αλήθεια ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό που τον έχω δίπλα μου στο γήπεδο. Γνωριζόμαστε από την Μπενφίκα και μάλιστα και εκεί ήμασταν φίλοι και είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί πολύ να με βοηθήσει στο γήπεδο και εγώ προσπαθώ να βοηθήσω εκείνον και είναι μια σχέση που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, για μένα. Τώρα έχει μπροστά δύο παιχνίδια πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Ο στόχος είναι να πάει με τη διαφορά maximum στους 3 βαθμούς, γιατί μπορεί να χάσει και ο Ολυμπιακός στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι δηλαδή το ορόσημο αυτό το παιχνίδι? Εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε για δύο νίκες σε αυτά τα παιχνίδια τα επόμενα και θα δούμε μετά αν ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς και η διαφορά μειώθηκε ή παρέμεινε τόσο. Εμείς όμως τουλάχιστον πρέπει να κερδίσουμε τα δικά μας παιχνίδια και αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Μια τελευταία από μένα. Ο προπονητής του χθες είπε ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που ονειρεύεται, που είδαμε χθες, ανεξάρτητα αν γύρισε το παιχνίδι. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα στον κόσμο, αν ο ίδιος βαθμολογούσε την ομάδα αυτή τη στιγμή βάσει ετοιμότητας, τι θα έλεγε, πόσα περιθώρια υπάρχουν για βελτίωση? Έχουμε σίγουρα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε τόσο στα παιχνίδια όσο και στις προπονήσεις καθημερινά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, πολλοί παίχτες που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας και σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή. Δεν είμαστε στο τέλειο επίπεδο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Επειδή κρατάει και ένα βραβείο στα χέρια, δεν το ρωτήσαμε. Πέρα από την οικογένειά του που είναι αυτονόητο να το αφιερώνει. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα στον ΠΑΟΚ που θέλει να το αφιερώσει αυτό το βραβείο?
Θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλη την ομάδα και επίσης να το αφιερώσω και στους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν κιόλας σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και εκείνοι είναι πολύ σημαντικοί, γιατί αυξάνουν το επίπεδο του ανταγωνισμού μέσα στην ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους ποδοσφαιριστές.